Ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους ανθρώπους που παλεύουν αυτούς τους μήνες για να σώσουν ανθρώπους. Κύριε Παλάζη, καλό μεσημέρι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Είστε στην εντατική όλο αυτό το διάστημα. Η κατάσταση αυτή την ώρα στην εντατική του νοσοκομείου Λευκωσίας ποια είναι, γιατρέ? Η κατάσταση στην εντατική είναι όπως σε όλες τις εντατικές. Μια ομάδα ανθρώπων είναι αποφασισμένη να δώσουν ό,τι μπορούν για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο όπως είναι το πρώτο. 30 άτομα έχετε τώρα στον αναπνευστήρα. Τώρα 9 και 23 έρχεται ένας 24ος. Κάποιοι από αυτούς είναι εκτός αναπνευστήρα. Μάλιστα. Και εντάξει, είναι μια οι ηλικίες των ανθρώπων που νοσηλεύονται, γιατρέ? Οι ηλικίες των ανθρώπων που νοσηλεύονται είναι λίγο μεγαλύτερες από ό,τι στο πρώτο. Δηλαδή? Αν θυμάμαι ο όρος από τα στατιστικά, δεν τα έχω μπροστά μου, νομίζω είναι 70. Ο μέσος όρος της ηλικίας είναι 70 ετών. Είναι λίγο ψηλότερος από ότι το πρώτο εγκύμα. Μάλιστα. Και όταν μπει στην ενταδική, η μάχη κερδίζεται συνήθως ή είναι 50-50? Η μάχη στην ενταδική νομίζω πρέπει να αποτιμηθεί στο τέλος του προβλήματος, διότι θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση την νοσηρότητα των ασθενών που έχουμε. Για την ώρα έχουμε ανθρώπους που πεθαίνουν, έχουμε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να βγουν από τη μονάδα. Ο στόχος μας είναι να βλέπουμε τον σαν ξεχωριστή περίπτωση και να είμαστε σίγουροι ότι είχε τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένας πολίτης σε ένα σύγχρονο προοδευμένο κράτος. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι χωρίς νοσήματα που πεθαίνουν, γιατρέ, δηλαδή που ο ιός δεν, χωρίς να έχει άλλα προβλήματα, ο άνθρωπος τους δίνει το τελειωτικό χτύπημα? Ναι, είναι η εξαίρεση του κανόνα και έφερα σενάρια για την πέντε αυτό το πράγμα. Λέει, είναι η εξαίρεση του κανόνα. Μάλιστα. Και πόσους ακόμη ανθρώπους μπορείτε να φιλοξενήσετε στην εντατική? Ισχύει το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας για τις κλίνες που μπορούν να αναπτυχθούν. Είναι σαφές και κατανοητό ότι όλες αυτές οι κλίνες χρειάζονται χέρια για να τις δουλέψουν, που καμιά χώρα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά είμαστε σε έναν πόλεμο. Και στον πόλεμο αναγκάζεται να μην κινείσαι με τους αριθμούς και τα προβλεπόμενα, αλλά με αυτό που μπορείς να προσφέρεις. Μάλιστα. Υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων που θεωρήθηκαν δύσκολες, αλλά στην πορεία τα κατάφεραν και βγήκαν νικητές, γιατρέ? Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει στην ομάδα τη δύναμη, την ανθρώπινη, ας πούμε, ενώθηση στο να συνεχίσει. Διότι υπήρξαν τις περιπτώσεις. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις και φαντάζομαι τις βλέπετε καθημερινά μπροστά σας. Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που κάποιος άνθρωπος θα σωθεί και θα καταλάβει ότι βγαίνει από τον αναπνευστήρα και ότι σύντομα θα πάει στο σπίτι του, τι σας λέει, γιατρέ? Είναι η ανάγκη του σε οξυγόνο και η πολυπλοκότητα της υποστήριξης. Μάλιστα. Τώρα δηλαδή, συνήθως πόσος χρόνος χρειάζεται για έναν άνθρωπο να μείνει στην εντατική και να καταφέρει να βγει νικητής? Ο μέσος χρόνος είναι γύρω στις 15 μέρες. 15 μέρες. Αυτοί που φεύγουν από τη μονάδα. Μάλιστα. Και πάρει, δηλαδή, μετά τη μονάδα πάνε σε άλλη κλινική πριν πάνε στο σπίτι? Μάλιστα. Μάλιστα. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Ναι, αυτές οι μέρες είναι λίγο πιο έντονες από τις προηγούμενες. Μάλιστα. Θα έχουν επιπτώσεις αυτοί οι άνθρωποι που έμειναν στην εντατική, που διασωληνώθηκαν, που χρειάστηκε να μείνουν 15-20 μέρες σε μια εντατική? Αυτό που θέτεται είναι ένα πολύ. Είναι ένα από τα προβλήματα των βαρέων πασχόντων και αυτό ο οποίο νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία. Έχει ανάγκη να συνεχιζόμενη υποστήριξη μετά, γι' αυτό και το Υπουργείο και τώρα ο ΚΙΠΗ είναι σε μια φάση που οργανώνουν και βάζουν περαιτέρω, ας πούμε, δυνατότητες για την υποστήριξη των ασθενών μετά την εντατική θεραπεία. Δεν αρκεί δηλαδή η εντατική θεραπεία για να κάνεις ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στον ασθενή, αλλά είναι και το επόμενο βήμα και γίνεται από πολλούς μια προσπάθεια το επόμενο βήμα να γίνει όσο γίνεται πιο
ας πούμε, από το τι. Μάλιστα. Άρα, γιατρέ, αυτή η στιγμή, αυτή η κατάσταση τώρα στην εντατική είναι η χειρότερη που ζήσατε από τον καιρό που ξεκίνησε αυτή η πανδημία. Συγγνώμη. Είναι η χειρότερη, λέω, περίοδος αυτή που διανύεται. Ναι, αυτή η περίοδο τώρα είναι δυσκολότερη περίοδος από ό,τι νωρίτερα και είναι αναμενόμενο. Μάλιστα. Ήταν προβλεπόμενο και αναμενόμενο. Ήταν προβλεπόμενο. Αντιλαμβάνομαστε ότι είναι ασφιχτική κατάσταση και η πίεση. Καλή δύναμη, γιατρέ. Συνεχίστε τη μάχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Δείτε όλους αυτούς που προσπαθούν να βοηθήσουν. Ευχαριστώ, γιατρέ.